Θα συνομιλήσουμε κυρίες και κύριοι με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαβισιώτη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή την γερμανική πρωτοβουλία, από το τηλεφώνημα που είχε η Άγγελα Μέρκελ τόσο νωρίτερα με τον Ερντογάν, όσο και τώρα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Ερντογάν έθεσε κάποιους όρους για να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι όρους έθεσε ο κύριος Ερντογάν στην κυρία Μέρκελ. Το γεγονός είναι ότι η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνομιλεί καθημερινά σχεδόν με όλους τους εταίρους της και βεβαίως και με την προεδρεύουσα και πολύ σημαντική εταίρο, τη Γερμανία. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός είχε άλλη μια επικοινωνία με την Γερμανίδα Καγκελάριο, στην οποία εξέθεσε τις γνωστές ελληνικές θέσεις, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δέχεται μια προκλητική συμπεριφορά από την πλευρά της Τουρκίας μέσα από την συμπεριφορά της στη Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο με την εξάσκηση αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας του Ούρου Κρέης, το οποίο παραβιάζει την ελληνική υφαλοκρηπίδα, ότι η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την έκφραση της αλληλεγγύης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και ότι βεβαίως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει διάλογος με την απειλή κανονιοφόρων ή παράλληλα με την άσκηση τέτοιων παράνομων δραστηριοτήτων. Η αίσθηση που έχουμε όμως είναι ότι έχει παντήσει αυτό το κουμπί της κλιμάκωσης η Τουρκία. Είτε με το Roots Race τώρα, είτε προαναγγέλλοντας και νέες έρευνες μέχρι τέλος Αυγούστου. Απ' την άλλη, θέλει διάλογο. Αυτό το διεθνές τείχος είναι ικανό να τη σταματήσει? Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο μπορούμε στο επίπεδο της διπλωματίας. Και αυτό είναι σαφές ότι το κάνουμε και το κάνουμε με ψυχραιμία, το κάνουμε με σοβαρότητα, το κάνουμε κτίζοντας όλες τις δυνατές συμμαχίες. Είναι γεγονός ότι προκάλεσε και προκάλεσε τη μην Τούρκου Προέδρου και είδε το αδιέξοδο της πολιτικής τους η απόφαση και η συμφωνία που έγινε με την Αίγυπτο. Και φάνηκε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία μπορεί να διαπραγματεύεται μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, να φέρνει αποτελέσματα και να προχωράει σε συμφωνίες οι οποίες μπορεί να μην καλύπτουν τις μαξιμαλιστικές θέσεις, αλλά σίγουρα κάνουν ένα πράγμα σαφές, ότι η Ελλάδα όταν κάθεται στο τραπέζι του διαπραγματεύσεως, κάθεται για να διαπραγματευτεί και να βρεθεί ο κοινός τόπος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο ανέτρεψε στην πολιτική του, την πολιτική την οποία έχει οικοδομήσει, της επέκτασης της Τουρκίας μέσα από τη γαλάζια πατρίδα, πάνω στην οποία βάσισε και το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ούτε ένωμα, ούτε παράγει ένωμα αποτελέσματα, ούτε θεωρείται κάτι το οποίο μπορεί να γίνει διεθνώς αποδεκτό, αφού παραβιάζει σαφέστατα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Την Παρασκευή λοιπόν, έχουμε αυτό το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Είναι έτοιμη η Γερμανική Προεδρία, γιατί η Γερμανία έχει την Προεδρία, η Γαλλία έδειξε ήδη το πρόσωπό της, να επιβάλλει κυρώσεις, για παράδειγμα, στην Τουρκία? Αυτό το οποίο αύριο θα συζητηθεί στη Βιέννη, στην οποία πηγαίνουμε και ο Νίκος Δένδιας και εγώ, γιατί παράλληλα θα γίνονται και διάφορες άλλες συναντήσεις, όπως με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας και με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Άρα θα παρακολουθήσουμε την τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από κοινού μαζί στη Βιέννη. Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να εκφραστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η γνωστή της θέση. Και αυτό είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, η καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας και συμπεριφοράς. Άλλωστε, έχει προαναγγελθεί ήδη για το τέλος Αυγούστου άλλη ένα κύκλο συζήτησης για τα θέματα τα οποία αφορούν την Τουρκία και αυτό θα γίνει στις 27-28 Αυγούστου στα πλαίσια του Γκίμνη. Αυτό το έκτακτο συμβούλιο είναι αποτέλεσμα των διπλωματικών πιέσεων της Ελλάδος, η οποία ζήτησε από τον κύριο Μπορέλ να συγκαλέσει το ΣΕΗ αύριο εκτάκτος, ακριβώς για να σταλεί ένα μήνυμα προς την τουρκική συμπεριφορά και προκλητικότητα. Ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η συμπεριφορά, ότι αυτή η συμπεριφορά δεν γίνεται αποδεκτή από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.